Κώστας Γιαννακίδης, δημοσιογράφος, φίλος σου. Ναι, ναι, ναι. Δημοσιογράφος, στο παραγωγός στο Best FM. Παραγωγός και η Μαρία Ζαφυράτου στο Sport FM. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είμαστε τις ίδιες ώρες, Κώστα. Οπότε ήθελα να πω πως υπάρχει ίντριγκα. Δεν ξέρω αν υπήρχε ίντριγκα. Δεν παίζουμε απέναντι, όχι, όχι. Μπορούμε να το λέμε. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, γεια. Καλά περνάτε, βλέπω. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Όποτε θες, έλα από εδώ, παρέα. Έλα, βόλτα. Με μάσκα. Αυτό είστε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία πλάκα. Έλα, να είστε καλά. Και έχει ωραία πλάκα. Νικάει και ο ΠΑΟΚ, αλλά έχετε απέναντί σας έναν Απόλλωνα ο οποίος θα πουλήσει ακριβά το μάρι του, έτσι. Δεν θα κάτσει να περιμένει. Ναι, από όσο έχω δει, γιατί τώρα έφυγα από την τηλεόραση αναγκαστικά για τη σύνδεση, είναι και ένα πάρα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Αλλά και είναι ο Απόλλωνας πάρα πολύ καλός. Ναι, νομίζω ότι στο τέλος θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έπεσε στοίχημα, θα έπεσε 1-2. Ένα-δύο. Ο Ενσαλίβα έδωσε 1-2, Κώστα. Ναι, γιατί όλοι έχουμε δώσει 2. Εγώ το ίδιο θα δίνα. Ναι. Είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι. Νομίζω ότι στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος αρέσει πιο πολύ. Δεν ξέρω αν έχει μοντάρει αλλιώς τη δουλειά του Αμπέλο Γκαρσία ή αν είναι που έχει προσθέσει το δικό του χαρακτήρα. Δεν θέλω να πω σε τεχνικά, γιατί δεν έχω ιδέα από αυτά. Ναι, αλλά βλέπεις το αποτέλεσμα. Ότι δεν παίζουμε με τρία στόπερ, αυτό είναι το μόνο που έχω καταλάβει. Και είναι ευχάριστο. Θα δούμε, αισιοδοξούμε. Δηλαδή, ο Παοκτσής δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Τον περισσότερο χρόνο της ζωής του ελπίζει. Και λιγότερο πανηγυρίζει. Κοίτα, αυτή η αλήθεια είναι. Η αλήθεια ωραία είναι... τάκα, Ναι. Ωραία τάκα. Αυτό θα μπορούσε να είναι και λίγο ΑΕΚ. Δηλαδή, ναι, κοίτα, είναι λίγο ΑΕΚ. Τελευταία 25 χρόνια θα μπορούσαν να είναι όλες οι ομάδες που είναι το Ολυμπιακό. Έχουμε αντίστοιχες εμπειρίες. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όταν γίνεσαι παοκτσής, μεταλαμβάνεις ένα δαίμονα. Δηλαδή, μπλέκεις. Και νομίζω ότι η αποτυχία, ο πόνος, η γκαντεμιά, η δυστυχία είναι για τον ΠΑΟΚ ό,τι ήταν η ξενιτιά για τα τραγούδια του Καζατζίδη. Δηλαδή το φρέφει το πρέπει ΠΑΟΚ, να υπάρχει μέσα, δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει. Αλλιώς ακριβώς δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά έχει έρθει για να τα αλλάξει όλα αυτά ο Πάμπλο Γκαρσία, τον οποίο πιστεύω ότι όλοι τον περιμένατε πώς και πώς ως πρώτο προπονητή αυτής της ομάδας. Ήσουν από εκείνους που θέλανε Πάμπλο Γκαρσία στην ομάδα. Είμαι από εκείνους που προτιμούν να μην εκφέρουν άποψη για τον προπονητή, γιατί λέω ότι οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα ξέρουν πολύ καλύτερα. Επίσης δεν θέλω να εκφέρω άποψη ούτε για τον Αμπέλ, γιατί πραγματικά, δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, μπορώ να κρίνω έναν προπονητή, έναν άνθρωπο που παίρνει εκατομμύρια για να κάνει μια δουλειά, την οποία εγώ χαζεύω μια-δυο φορές τη βδομάδα από τον καναπέ. Ναι. Αλλά δεδομένου των συνθήκων, δηλαδή αν βγάλουμε το τεχνοκρατικό, το λογικό και πλήστο συνέστημα, ναι, φυσικά θέλαμε Παύλο Γκαρσία. Ίσως και τον θέλαμε από πέρυσι κάποιοι. Είναι στο μεταλλητέ του ΠΑΟΚΤΖΙ ο Γκαρσία, έτσι. Ακριβώς. Είναι... Ταιριάζει. Δηλαδή, μόνο και μόνο αν του εμφυσίσει το τατού που έχει στο χέρι του, το επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί, αυτό θα είναι αρκετό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς παίχτηκε στα αποδυτήρια στο παιχνίδι με την Eindhoven, αλλά έτσι όπως βγήκε η ομάδα μετά. Λες ότι κάτι έγινε. Κάπου τους έχει δαγκώσει, κάτι έχει γίνει. Εντάξει, έγιναν και οι δύο αλλαγές, έτσι. Γκαζώσει, κάπου τους έβαλε στην πρίζα, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Αλλά έδειξε ότι έχει εμφυσίσει κάτι καινούργιο στην ομάδα, οπότε περιμένουμε και θα δούμε. Πώς την ιστορία σου με τον ΠΑΟΚ, πώς και ΠΑΟΚ. Ιστορία υπάρχει με τον κάτι, είναι εργοστασιακό, ας πούμε. Ήταν από τις βασικές ρυθμίσεις. Εντάξει, μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Είμαι 54 χρονών. Το σπίτι που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζούσα μέχρι τα 30 μου που έφερα από τη Θεσσαλονίκη, είναι στα 300 μέτρα από την Τούμπα. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Πες μας που θα σε ακούμε τι ώρα στον Best FM και νομίζω ότι. Έχω μια τελευταία ερώτηση, αν πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε για να δει τον αγώνα. Επειδή είπες πριν ότι μέσα στο αίμα του ΠΑΟΚΤΖΙ κυλάει αυτό που λες η γκαντεμιά, η ήττα, τέλος πάντων, όλα αυτά με τα οποία χτίζεται ένας ΠΑΟΚΤΖΙς. Θέλω να μου πεις τα τελευταία χρόνια πώς βιώνεις όλο αυτό το πράγμα. Κατάκτηση πρωταθλήματος, double. Αίτητα. Κάτι αίτητα, ναι, κάτι. Καλές πορείες στην Ευρώπη. Ήταν οι χρονιές που δεν ίσχυε αυτό που λες. Ναι, θα σας πω πώς βιώνω τα τελευταία χρόνια.
Εγώ έχω κάθε χειμώνα έχω ένα πρόβλημα. Παγώνουν πάρα πολύ τα πόδια μου, παιδιά. Πάρα πολύ. Και έχω ανακαλύψει κάτι γκατζετάκια, κάτι θερμενόμενες κάλτσες, κάτι περίεργες παντόφλες. Είμαι μια χαρά. Έτσι αισθάνομαι και τα τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Έχεις ανακαλύψει το γκατζετάκι που σε ζεσταίνει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τι ώρα σε ακούμε στο Best FM? Το Best να ακούτε κάθε μέρα 12 με 2. Όσο αντέχετε, βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε μέχρι τις 2. Όχι, αλλά όχι. Αντέχετε και περνάει και πολύ ευχάριστα. Νομίζω ότι πλέον θα αντέχουμε. Από εδώ και πέρα σίγουρα. Θα πάρουμε ένα γκατζετάκι και θα αντέχουμε. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια στην τηλεθέαση. Καλά, παιδιά, καλή εκπομπή, καλό βράδυ. Μόνο Νόβα, είστε καλά.